Στην παρέα μας έχουμε τον Κώστα Τζούνι, ο οποίος έζησε την εμπειρία των Παραολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο. Έφερε μια καλή θέση για τα ελληνικά χρώματα και φυσικά πέτυχε και ένα μεγάλο ρεκόρ. Όπως είπαμε και νωρίτερα, βελτίωσε το πανευρωπαϊκό ρεκόρ και προφανώς έχει προσδοκίες και φιλοδοξίες για ακόμα παραπάνω. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε παρέα με τον Κώστα, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Χαίρετε, χαίρετε. Ο Κώστας είναι αθλητής στην δισκοβολία στην κατηγορία F56. Κώστα, θα με διορθώνεις αν κάνω κάπου λάθος. Ναι, ναι, όχι, πολύ σωστά. Ήρθες τέταρτος στο αγωνισμά σου. Ναι, τέταρτος. Ναι. Λίγες μέρες μετά την επιστροφή σου στην Ελλάδα βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Έχεις δεχθεί ένα μεγάλο κύμα στοργής και αγάπης από την οικογένειά σου, φυσικά. Ναι, η αλήθεια είναι ναι. ότι ήταν ναι, πολύ μεγάλο, μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά και κίνητρο για τη συνέχεια, μπορώ να πω. Εντάξει, ο αγώνας ήταν πολύ δύσκολος, η αλήθεια είναι. Ήμουν πολύ κοντά στο μετάλλιο για την τρίτη θέση. Δεν ήρθε αυτό. Ίσως χρειάζεται και εμπειρία παραπάνω. Διαχείριση άγχους. Εντάξει, τώρα πρώτη Ολυμπιάδα. Παρόλα αυτά, μπορούμε να πούμε ότι νιώθεις πιο γεμάτος ψυχικά μετά από τη συμμετοχή στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Παρά την τέταρτη θέση. Εννοείται. Ο στόχος μου ήταν να πάω πρώτα απ' όλα στους Ολυμπιακούς και ήθελα να είμαι μέσα στην εξάδα, είναι η αλήθεια, σαν πρώτος στόχος. Εντάξει, όσο πλησίαζε ο καιρός και έβλεπα πώς είμαι στην προπόνηση, πώς είμαι στους τελευταίους αγώνες, ευελπιστούσα και σε λίγο κάτι παραπάνω. Και όπως βγήκε, εντάξει, δεν μπορώ να πω, η χρονιά φέτος θεωρώ επιτυχημένη από όλες τις απόψεις. Χρυσό μετάλλιο στην Πολωνία τον Μάιο, στο Πανευρωπαϊκό. Έκανα 4 φορές πανευρωπαϊκό ρεκόρ και τώρα αυτή η τέταρτη θέση θεωρώ ότι είναι... Εκεί ήμουνα. Εκεί έπρεπε να είμαι. Απλά μπορούσα το κάτι παραπάνω, το θεωρώ ότι μπορούσα, ήμουν πολύ κοντά με βάση πώς εξελίχθηκε ο αγώνας. Αυτό δηλαδή, δεν θα πεις ότι είσαι αχάριστος, πήγες πολύ καλά. Απλά μένει μια μικρή έστω πικρία που δεν πήρες το μετάλλιο. Γλυκό πικριγέ. Αυτό, ναι. Γιατί πιστεύεις ότι μπορούσες να το κατακτήσεις. Μπορούσα, ναι, αλλά εντάξει, ο αγώνας είναι αγώνας. Ήδη σε τόσο υψηλό επίπεδο παίζουν πολλά ρόλο. Ήμασταν τώρα στην άλλη άκρη του κόσμου. Κάναμε πολύ δύσκολο ταξίδι. Δεν είναι λίγο, καμιά φορά και συγκυρία. Η τύχη δεν είναι όλα, δεν είμαστε ρομπότ. Μπαίνουμε μέσα, πετάμε αυτό που πρέπει και βγαίνουμε. Πεισμώνεις μετά από αυτό έτσι για να πετύχεις το κάτι παραπάνω στο Παρίσι. Εννοείται. Εννοείται γιατί έχω πολύ μικρή διαφορά πλέον με τους αθλητές. Ασχολούμαι μόνο 4 χρόνια και ήδη μπόρεσα να είμαι στους 4 καλύτερους αθλητές του κόσμου. Και θεωρώ ότι έχω και τα χρόνια για να μπορέσω να είμαι μικρός ακόμα, θεωρώ, ειδικά στο αγώνισμα της δισκοβολίας, γενικά των ρήψεων, δεν παίζει τόσο ρόλο ηλικία βιολογικά όπως είναι ας πούμε στο κολύμπι ή ας πούμε στο τρέξιμο. Οπότε θέλει πολύ δυνατή προπόνηση, έχω βάλει γερές βάσεις και θεωρώ ότι ας πούμε στην Γαλλία μπορώ να διεκδικήσω το χρυσό μετάλλιο. Μακάρι, φυσικά. Να είμαστε φυσικά καλά πρώτα απ' όλα. Έτσι, σωστό, ναι, ναι. Κώστα, ήταν εύκολη ή δύσκολη απόφαση να κάνεις πρωταθλητισμό στον χώρο του Στίβου ή απλά πάλευες καθημερινά για το καλύτερο και βγήκε αυτό το σπουδαίο αποτέλεσμα? Η αλήθεια είναι ότι όταν πρωτοξεκίνησα δεν ήξερα πού θα καταλήξω. Γιατί όταν είναι πολύ χαμηλά τα μέτρα, όταν ας πούμε πασχίζω μια ολόκληρη χρονιά για να πιάσω ας πούμε, τα όρια του πανευρωπαϊκού, τα οποία ήταν πολύ χαμηλά σε σύγκριση με ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα ή με την Ολυμπιάδα. Και δεν ήξερα το ταβάνι. Μετά από την δεύτερη χρονιά άρχισα να βλέπω ότι αυξάνονται πολύ γρήγορα, αλλά βέβαια εντάξει, ήμουν στρατιώτης, είναι η αλήθεια. Πρωτοαθλητισμός θέλει αυτό το πράγμα, σε θέλει στρατιώτη. Δηλαδή δεν μπορώ να χάσω προπόνηση, δεν πρέπει να χάσω προπόνηση, αυτό είναι ροή. Είναι πολλά, από τη διατροφή, από όλα αυτά, αλλά μπορείς να καταλάβεις άμα είσαι φτιαγμένος γι' αυτό, στην πορεία. Κανείς δεν γεννήθηκε, θεωρώ. Σίγουρα υπάρχει ταλέντο, αλλά πολλά ταλέντα χάθηκαν όταν δεν προσπάθησαν αρκετά και πολλοί μέτριοι αθλητές μπόρεσαν και κατάφεραν πολλά από την υπερπροσπάθεια. Είναι λίγο... Ναι. Δεν θεωρώ ότι θα γεννηθεί ένας αθλητής και θα πούμε ότι αυτός ας πούμε, θα γίνει χρυσός Ολυμπιονίκης ή ένας αθλητής χωρίς προσπάθεια.
Έτσι το βλέπω. Νομίζω ότι αυτό βίωσα εγώ τουλάχιστον. Και αυτή θα ήταν... Αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και πάνω σε αυτό είναι και η επόμενη ερώτησή μου. Δηλαδή, πόσο δύσκολο και δαπανηρό είναι να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πόσο σκληρή είναι η καθημερινότητα. Όχι μόνο το προπονήσεων. Στο κομμάτι των προπονήσεων, η αλήθεια είναι ότι είναι καθαρά προπάω στην προπόνηση, είμαι προπονητής και βγάζουμε ένα πρόγραμμα. Όμως, για να γίνει πρωταθλητισμός, η αλήθεια είναι ότι πιο δύσκολο και όπως πολλοί αθλητές σταματάνε ή δεν μπορούν να είναι στο υψηλότερο επίπεδο. Είναι το οικονομικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι παίζει μεγάλο ρόλο από τον εξοπλισμό, από το να μπορούμε να κάνουμε καλή διατροφή, από το να μπορούμε να ταξιδεύουμε έξω για να κάνουμε αγώνες προετοιμασίας, οι οποίοι είναι πάρα πολύ δαπανηροί. Τα πρώτα 3 χρόνια που ασχολήθηκα, αυτή είναι η 4η χρονιά, τα πρώτα 3 χρόνια δεν είχα κανέναν. Ήταν όλα καθαρά από την τσέπη. Δεν είχαμε βοήθεια από κάπου. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές είχα πει ότι θα σταματήσω για αυτόν τον λόγο. Πριν 2 χρόνια, ειδικά που ήρθε και στον κόσμο η κόρη μου, εκεί ήταν ακόμα πιο δύσκολα γιατί είχαν αυξηθεί τα έξοδα. Αλλά εκεί ήταν που μπόρεσα και άρχισα να βρίσκω κάποιους ανθρώπους που θέλουν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Γιατί νομίζω ότι θα είχα σταματήσει. Ή αν δεν θα είχα σταματήσει, δεν ξέρω αν θα ήμουν σε τόσο υψηλό επίπεδο. Από πού άντλησες περισσότερο δύναμη, λες, από την οικογένειά σου, αυτή σε όθησε για να. Ναι, νομίζω ότι το μεγαλύτερο κίνητρο ήταν αυτή. Ναι. Και προφανώς τους έχεις δικαιώσει μέχρι στιγμής και θα το κάνεις και στο μέλλον, είμαι σίγουρος. Γιατί βλέπω ότι έχω παρακολουθήσει δηλαδή, και τις επιδόσεις και τα λοιπά. Προσπαθείς πολύ και έχεις όντως τις φιλοδοξίες για πιο ψηλά. Και γι' αυτό ήθελα να κάνω τώρα και αυτή τη συζήτηση. Τώρα πλέον δεν μπορώ να φοβηθώ κάτι. Θεωρώ ότι μπορώ να καταφέρω τα πάντα. Αφού έφτασα εδώ. Θεωρώ ότι δεν είναι κάτι δύσκολο. Αρκεί να προσπαθώ, έτσι, να είμαι καλά, να μπορώ να κάνω την προπόνησή μου, να μπορώ να τα απεξέλθω. Δεν θεωρώ ότι άμα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα μέχρι και πριν φύγω στην Ολυμπιάδα, προπονητικά τουλάχιστον, δεν έχω να... θεωρώ ότι δεν έχω δει ακόμα το ταβάνι μου. Ναι. Και ελπίζω να μην το έχω δει. Σίγουρα αυτό το καταλαβαίνει και ο κόσμος, ότι δεν έχει ταβάνι, καθώς το μαρτυρούν οι επιδόσεις, έτσι. Κατέχεις το πανευρωπαϊκό ρεκόρ, το οποίο κατέριψες 4 φορές φέτος, έτσι. Ή κάνω λάθος. Ναι, μία το Μάρτιο την πρώτη φορά για 2 εκατοστά. Εκείνο ήταν πραγματικά ούτε να το έκανα επίτηδες. Ήταν στην Τινησία. Και μετά, ναι, μετά είχα ανηφορική. Είχε ανασπάσει από το 12 εκείνο το ρεκόρ. Oh. Από την Ολυμπιάδα του Λονδίνου. Και νομίζω μετά ήταν καθαρά ψυχολογία. Δηλαδή πήρα το κατάλαβα που βρίσκομαι, τι μπορώ να κάνω. Και μετά σε όποιον αγώνα τα δίνα όλα και... Η αλήθεια μου βγήκε πολύ καλά η χρονιά, ο προγραμματισμός. Και όπως καταλαβαίνει και ο κόσμος, έχασες από μη Ευρωπαίους. Γιατί είσαι ο καλύτερος στην Ευρώπη. Ναι, έτσι, ναι, 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 ναι. Πήρα και στην Πολωνία το χρυσό με αρκετά μεγάλη διαφορά. Με πάνω από 2 μέτρα διαφορά. Απλά, εντάξει, και εκεί ανεβαίνει το επίπεδο. Δηλαδή και οι Ευρωπαίοι άρχισαν να ανεβαίνουν αρκετά. Το απέδειξε και ο δεύτερος της Ευρώπης που ήταν στην Πολωνία, ότι ακολουθάνε. Έχω αντιπάλους. Αλλά αυτοί που είναι ήδη, ο πρώτος και ο τρίτος, είναι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο. Ο τρίτος είναι 4 φορές Ολυμπιονίκη, με 2 χρυσά Ολυμπιακά. Oh. Μεγάλος ηλικία, 47 χρονών ήταν ο τρίτος συγκεκριμένα. Και αυτό που λέμε και στο ποδόσφαιρο, βοηθάει ο ανταγωνισμός, έτσι, να γίνεσαι καλύτερος. Ναι, στο ποδόσφαιρο το λέμε, ναι, το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ αυτό. Ότι θέλουμε τον ανταγωνισμό για να γινόμαστε καλύτεροι. Έτσι, δεν υπάρχει. Μπορεί να είναι ατομικό, μπορεί δηλαδή ένας παίκτης στο ποδόσφαιρο να φανεί, γιατί μπορεί να είναι όλη η ομάδα καλή και ένας μέτριος παίκτης μπορεί να έχει διαφορά, αλλά και στο ατομικό πρώτα απ' όλα κυνηγά στον εαυτό σου. Δηλαδή, να πιάσω πρώτα απ' όλα τη δικιά μου επίδοση, όταν θα ρίξουν οι άλλοι και είναι πιο ψηλά, μετά κυνηγά σου δίνουν ένα κίνητρο ότι πρέπει να του περάσει. Δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί εντάξει, ας πούμε ο πρώτος στον αγώνα μου έριξε μέτρα τα οποία δεν τα έχω δει ποτέ ούτε στην προπόνηση ακόμα. Δεν μπορούσα να ευελπιστώ ότι θα κάνω το θαύμα του θαύματος, δηλαδή να πάω και να κάνω. Πάντα έχω στο νου μου να κάνω αυτό που μπορώ να κάνω και στην προπόνηση. Να δω πράγματα που τα βλέπω καθημερινά στην προπόνηση. και το κάτι παραπάνω να βγει ανάλογα τον αγώνα. Είναι και λίγο να είναι η μέρα, να είναι καλές οι καιρικές συνθήκες, να είναι πολλά άλλα. Σωστά, να μην έχει αέρα ή να έχει αέρα. Εσύ τα σχεδιάζεις το μυαλό σου, κάνεις και την προπόνησή σου, αλλά εκείνη τη στιγμή
Είναι διαφορετικά πώς ανταπεξέλθηκε ο οργανισμός και οι καιρικές συνθήκες που λες και τα λοιπά. Κώστα, ήταν μια παρολυμπιάδα, εντάξει, πρώτης όπως μας είπες, που ευχαριστήθηκες αρκετά παρά την απώλεια του μεγαλύτερου συμμάχου των αγώνων, που είναι φυσικά ο κόσμος, έτσι, δεν είχε κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι με πολλούς συναθλητές που πήραν μέρος και σε άλλες Ολυμπιάδες, ήταν πολύ όμορφο, ακόμα και στην έναρξη των Ολυμπιακών που μπήκαμε, έζησα αυτό μου, το να εκπροσωπώ τη χώρα μου, να μπαίνω με το εθνόσημο, που αυτό είναι από μόνο το ένα τριχιαστικό. Απλά θεωρώ ότι ναι, αν είχε κόσμο και στον αγώνα μέσα, αλλά και όταν θα μπαίναμε στην έναρξη, θα ήταν πολύ διαφορετικά, θα ήταν λίγο πιο διασκεδαστικό, να το πω. Είναι και η υποστήριξη, τώρα ήταν, νιώθεις καλύτερα, ναι. Παίρνεις τα πάνω σου που λέμε ψυχολογικά, η ανάταση αυτή. Ναι, εδώ βλέπουμε, πηγαίνουμε σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και θα φωνάξουμε από πίσω, ας πούμε, ο κόσμος. Αυτό. Και οι ίδιοι εμείς που είμαστε σαν παρακολουθούμε, ανεβαίνουμε ψυχολογικά. Όσο μάλλον να είσαι αθλητής μέσα και να σε επιθυμούν, ας πούμε, οι 70.000 κόσμος, 50-60. Τέλεια, τέλεια. Ωραία. Και τώρα, μιας που έρχεται και ο χειμώνας, Κώστα, πες μας λίγο πώς διαμορφώνει το πρόγραμμά σου και πότε περιμένουμε να σε δούμε στο βάθρο με τη σημαία μας. Λοιπόν, τώρα θα καθίσω μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου να ξεκουραστεί το σώμα, γιατί έκανα 14 μήνες προετοιμασία και είχα φτάσει στα κόκκινα. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται λίγο ξεκούραση, να μείνω λίγο με την οικογένεια. Και μετά μπαίνουμε κανονικά για προπονήσεις και οι αγώνες ξεκινάνε συνήθως Μάρτιο, τα οποία θα είναι κάποια Grand Prix που θα πρέπει να πάμε, να δούμε πού βρισκόμαστε. Και προς το καλοκαίρι θα γίνει ξανά το παγκόσμιο πρωτάθλημα τώρα. Ωραία. Που θα γίνει πάλι στην Ιαπωνία, στο Κόμπε της Ιαπωνίας αυτή τη φορά. Τώρα σίγουρα εκεί είναι ο πρώτος στόχος, που θέλω να είμαι στα μετάλλια. Θα έχω τους ίδιους αντιπάλους, οπότε πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να μην υπάρχει τέταρτη θέση. Έτσι. Πιο ωραία. Πάνω, σιγά σιγά. Κώστα, να σου ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Φυσικά να έρθουν και άλλες διακρίσεις και άλλα μετάλλια. Και εμείς θα είμαστε εδώ πέρα στο Λίμπερο να στηρίζουμε κάθε προσπάθεια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Γεια σου, Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα να έχεις. Καλή συνέχεια. Γεια σου.